Ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός Θάσου είναι ένας ενεργός συνεταιρισμός, ο οποίος εδώ και χρόνια λειτουργεί στο νησί της Θάσου. Σήμερα, εδώ, κοντά στην πόλη της Χρυσούπολης, εγκαινιάζει ένα υποκατάστημα στο οποίο ο κόσμος θα μπορεί να ενημερωθεί τόσο για τις ιδιότητες του μαλλιού αγοράζοντας τα τοπικά προϊόντα, αλλά παράλληλα να ενημερωθεί και αν θέλει να ξεκινήσει το επάγγελμα της μελισσοκομείας, το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό αλλά και σπάνιο στην περιοχή μας. Ο πρόεδρος λοιπόν εδώ σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση εγκαινιάζει το κατάστημα αυτό και μας μιλάει για το τι μπορεί κάποιος να δει αν έρθει στο κατάστημα, αλλά παράλληλα αν θέλει να ενημερωθεί για όλα τα προϊόντα και για τη μελισσοκομεία. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον, Σοφία, προς Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμας, προσκομέν, ευλόντι, Λουία, Λουία, Σοφία, Ορθία, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, εκ κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα, προσκομέν. Θεάματα τους εμπίστη λαμβάνουσιν, την ευλογία σου άχραντε. Όλοι μας να βάλουμε το μέλι μέσα στα σπίτια μας και μέσα στην τροφή μας, έτσι ώστε και εμείς να παίρνουμε τις ευεργεσίες του μελιού και εσείς πάντα να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Να είστε καλά, βοήθειά σας. Το ένα στολίδι στην περιφέρεια, το στολίδι της περιοχής. Σήμερα ανοίγεται ένα υποκατάστημα εδώ, κοντά στο σημείο της Καβάλας. Τι ακριβώς έχει γίνει και για ποιο λόγο ανοίγεται αυτό το υποκατάστημα? Στόχος αυτής της κίνησης είναι να μπορούμε να έχουμε επαφή κατευθείαν με τον καταναλωτή για να μπορούμε να του προσφέρουμε ένα ελληνικό προϊόν πιστοποιημένο και εγγυημένο συγχρόνως και με όλους τους μελισσοκόμους της περιοχής, της περιφέρειας της Βορειοανατολικής Ελλάδος που έχουν ανάγκη αυτό το κατάστημα για να προμεθευτούν τα εργαλεία τους για την επεξεργασία του μελιού. Μελισσοκόμοι από όλη την περιφέρεια. Μελισσοκόμοι οι οποίοι χρειάζονται τη στήριξη τη δική σας. Τι έχετε να προσφέρετε σε όλους αυτούς που μας ακούν και που θέλουν να μάθουν, που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα και θέλουν να ενημερωθούν? Όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για τα μελισσοκομικά εργαλεία τους, για την επεξεργασία του μελιού και ό,τι άλλο απαραίτητο είναι για έναν μελισσοκόμο. Ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός θα βοηθήσει ώστε και κάποιοι που δεν γνωρίζουν και έρθουν σε εσάς να ενημερωθούν και παράλληλα να ξεκινήσουν αυτό το επάγγελμα? Βεβαίως. Εγώ προσωπικά έχω 45 χρόνια μελισσοκόμος, έχω την πείρα και όποιος χρειαστεί κάτι να ενημερωθεί μπορούμε άμεσα να τον ενημερώσουμε και να του εξηγήσουμε οτιδήποτε θέλει να μάθει. Πού ακριβώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή το καινούργιο υποκατάστημα? Το κατάστημα βρίσκεται στη διασταύρωση Χρυσούπολης, στα Φανάρια, ακριβώς στον παλιό δρόμο Χρυσούπολης Καβάλας Ξάνθης. Και μία τελευταία ερώτηση, πρόεδρε, πώς πήρατε την απόφαση να κάνετε αυτό το βήμα και να ανοίξετε ακόμα ένα τέτοιο υποκατάστημα εδώ, σε αυτή την περιοχή? Υπάρχουν πολλοί μελισσοκόμοι που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα και εμείς προσωπικά ως συνεταιρισμός θέλουμε να έχουμε πολλούς μελισσοκόμους. Διότι η Ελλάδα μπορεί να, λόγω της πανίδας που έχει η χώρα μας, να ασχοληθούν πολύ για να μπορούν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες της ποσότητας μελιού που χρειάζεται η Ελλάδα, ώστε να μην κάνουμε ούτε ένα κιλό μέλι εισαγωγής, εισαγόμενο, και να πουλείται συγχρόνως και για ελληνικό. Κύριε Αντωνιάδη, αναφερθήκατε στη σύνδεση που πρέπει να γίνει στην περιφέρεια και πώς μέσα από την ενημέρωση και τη γνώση των τοπικών προϊόντων που έχουμε μπορούμε να συνδέσουμε όλη την περιφέρεια και ιδίως τις περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες, όπως η Θάσος με την Οριστιάδα. Πείτε μας δύο λόγια. Καταρχήν να πω και εγώ συγχαρητήρια στο Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Θάσου για αυτή τη νέα πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει και ιδρύει σήμερα αυτό εδώ το υποκατάστημα, ένα πολύ σημαντικό κατάστημα το οποίο θα ενημερώνει τους μελισσοκόμους αλλά και θα πουλάει προϊόντα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης της περιφέρειας μας αλλά και της χώρας μας είναι και ο πρωτογενής τομέας. Και ήδη ως περιφέρεια, ως περιφερειακό συμβούλιο, μετά από πρωτοβουλία του περιφερειάρχη του Γιώργου του Παυλίδη, έγινε μια
ειδική συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να αποκτήσουμε περιφερειακή καταναλωτική συνείδηση. Μέσα από μια σειρά από δράσεις και δραστηριότητες πρέπει κάποια στιγμή όλη η περιφέρεια να μάθει ο κάθε νομός τι παράγει, ποια είναι τα προϊόντα τα οποία μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να μπορέσουμε και να τις ενισχύσουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατεύθυνση, σε σωστή κατεύθυνση φυσικά ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός της Θάσου αποτελεί το στολί της περιφέρειας μας που δείχνει ότι αν υπάρχει αγαστή συνεργασία και αγάπη για αυτό που κάνεις, πάντα θα προοδεύεις.